Τρέχει giveaway στο Instagram. Αν δεν το έχεις τσεκάρει, πήγαινε να το τσεκάρεις. Τρέχει διαγωνισματάρα με 5 νικητές με προϊόντα της Belkin. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Belkin που μας έχει στείλει αυτά τα όμορφα καρέα προϊόντα. Πήγαινε λοιπόν να πάρεις και σήμερα στο διαγωνισμό για να μην τον χάσεις. Link θα βρεις κάτω στην περιγραφή. iOS 18 Public Beta. Κυκλοφόρησε επίσημα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε. Πρέπει να την κατεβάσεις. Μπορείς να την κατεβάσεις. Θέλεις να την κατεβάσεις, αλλά φοβάσαι κάποια πράγματα. Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν στο σημερινό βίντεο. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε αν είναι safe να κατεβάσεις το iOS 18 Public Beta. Γενικότερα πάρα πολλές ερωτήσεις ήταν και στο Instagram αλλά και στο YouTube αλλά και στο TikTok όταν ανέβασα το βίντεο το πώς να τη βάλεις την beta που είναι πάρα πολύ εύκολο. Όσοι δεν το έχετε δει να πάτε να το τσεκάρετε, απλά πηγαίνετε ρυθμίσει γενικά και στα updates επάνω θα σας γράφει beta εκδόσεις. Εάν το πατήσετε θα δείτε ότι θα σας βγάλει iOS 18 beta και developer, public beta και developer beta. Η developer beta γενικότερα δεν την κατεβάζουμε γιατί έχει πολλά bugs και είναι πιο πολύ για τους developers για να μπορούν ουσιαστικά πρώτοι να παίρνουν και να διορθώνουν bugs στις δικές τους εφαρμογές, να κάνουν δοκιμές και ούτω καθεξής. Γενικότερα όταν κυκλοφορούν οι developer beta, ναι μεν έχουν την πληροφορία που θα χρειαστεί ένα iPhone για να μπορέσει να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες του developer σαν feedback για να τους στρώσει τις εφαρμογές του, αλλά είναι και επίσης η εφαρμογή η οποία έχει πάρα πολλά bugs. Γενικότερα στις developer beta, τις παλιότερες γιατί φέτος δεν είδαμε τέτοια πράγματα, δεν δουλεύαν οι τράπεζες, πολλές εφαρμογές δεν μπορούσαν να ανοίξουν, να λειτουργήσουν και το κινητό ουσιαστικά υπολειτουργούσε. Η developer beta επίσης φέτος είχε θέμα και με την μπαταρία, δηλαδή εγώ το κινητό μου το έκανα 2 φορτίσεις μέσα στην ημέρα και πάλι δεν μου έφτανε. Περίπου γύρω στις 12 ώρες το μεσημέρι είχα 30% μπαταρία και μέχρι το βράδυ συνήθως μου έκλεινε και πολλές φορές από μπαταρία, ενώ το έκανα 2 φορτίσεις, μία στη δουλειά και μία το πρωί όταν το έπαιρνα ουσιαστικά από το. Όταν σηκωνόμουν το κρεβάτι που ήταν 100% φορτισμένο. Περίπου γύρω στις 12:00 το έκανα και μια φόρτιση ακόμα στη δουλειά για να μου πάει ουσιαστικά μέχρι το βράδυ και πάλι να έχω γύρω στο 10% μπαταρία. Την μπαταρία μου γενικότερα την πέθανα εγώ με την developer beta και σας είχα πει γενικότερα ότι έχει θέματα η developer beta με τις μπαταρίες. Καλό είναι λοιπόν την developer beta να μην την κατεβάζετε και να είναι ουσιαστικά απλά και μόνο να πάρετε το feed από τους creators που την κατεβάζουν ή να πάρετε ουσιαστικά το feed από τους viewers ή χρήστες που θα τη χρησιμοποιήσουν. Τώρα, η public beta, όπως το λέει και η λέξη public, είναι γενικότερα για το ευρύ κοινό που θέλει να δοκιμάσει την public beta, την beta του iOS 18 δηλαδή, που κυκλοφορεί και θα κυκλοφορήσει επίσημα τον Σεπτέμβριο, μαζί με τη νέα κυκλοφορία των νέων iPhone. Οπότε απαντάμε και μία ακόμα ερώτηση, το πότε θα κυκλοφορήσει επίσημα η έκδοση του iOS 18. Το iOS 18, όπως και πάντα συμβαίνει κάθε χρόνο, η Apple μας συνηθίζει να μας το παρουσιάζει, ναι μεν το καλοκαίρι, για να πάρουν οι developers το feed και δημιουργεί το WWDC που κρατάει μία εβδομάδα, απλά εμείς βλέπουμε μόνο την παρουσίαση του iOS 18. Στην μία εβδομάδα αυτή λοιπόν η Apple κάνει γενικότερα σεμινάρια σε developers για να τους εξηγήσει λίγο πολύ το πώς κυκλοφορεί και το πώς θα έρθει και το τι νέο θα φέρει για να μπορέσουν ουσιαστικά να εμπλουτίσουν τις εφαρμογές τους με τα νέα future που έρχονται συνήθως στις επόμενες εκδόσεις. Μελό. Εκεί έχει την κάμερα. Κάνω βίντεο αγόρι. Μπράβο. Κάτσε εδώ. Εμείς όμως που βλέπουμε μόνο την παρουσίαση του iOS 18. Το event αυτό κρατάει μία εβδομάδα όπως είπα και ουσιαστικά είναι η πλήρης ενημέρωση το τι νέο έρχεται και το τι νέο θα κυκλοφορήσει η Apple προς τους developers. Μέσα στον επόμενο μήνα αφού κυκλοφορεί η πρώτη developer beta κυκλοφορεί η public beta. Η public beta όπως είπα και στην αρχή του βίντεο είναι γενικότερα για το ευρύ κοινό για να μπορέσεις εσύ σαν viewer, σαν χρήστης iPhone να πάρεις και να κάνεις δοκιμές. Συνήθως η public beta δεν έχει bugs και συνήθως η public beta δεν βγάζει προβλήματα γενικότερα όπως βγάζει developer beta. Δηλαδή οι εφαρμογές δουλεύουν κανονικά, αυτό σας το λέω επίσημα ότι ενώ την έχω κατεβάσει δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα τουλάχιστον με τις εφαρμογές. Όλες οι εφαρμογές τράπεζες γενικότερα δουλεύουν όλα καλά. Και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πρόβλημα που διακρίνω εγώ είναι ότι λίγο με την μπαταρία ακόμα δεν διορθώθηκε το πρόβλημα. Υπάρχει θέμα με την μπαταρία. Το κινητό κρατάει περισσότερες ώρες από ό,τι κρατούσε πριν με την developer beta. Αλλά και πάλι με μία φόρτιση μου πηγαίνει πάλι το κινητό μέχρι 10% μέχρι να βγει η μέρα περίπου. Δεν το κάνω δεύτερη φόρτιση μέσα στη μέρα πλέον το κινητό μου. Αλλά το βράδυ θα μου κλείσει από μπαταρία. Πιθανότατα. Δεν μου πηγαίνει όπως μου πήγαινε πριν που το βράδυ είχα τουλάχιστον 30% μπαταρία. Δεν είναι δηλαδή το ίδιο όπως ήταν στο iOS 17.5.1 που είχα κατεβάσει τελευταία. Τώρα, ποιοι φόβοι υπάρχουν ουσιαστικά με την public beta.
Επίσημα φόβος δεν υπάρχει με τις public beta εκδόσεις, καθώς όπως σας είπα δεν έχουν bugs. Οι περισσότεροι με ρωτάτε ότι αν την κατεβάσω πώς μπορώ να την κάνω downgrade. Να την κάνεις downgrade την beta είναι ένας τρόπος που μπορείς να τον κάνεις σχετικά εύκολα, άμα κατεβάσεις παλιότερη έκδοση και να την κάνεις μέσω iTunes, γίνεται και δεν είναι κάτι δύσκολο. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι οι περισσότεροι που θα το κάνετε, επειδή έχετε γενικότερα τον ενθουσιασμό μέσα σας να το κατεβάσετε, δεν θα κάνετε εφεδρικό αντίγραφο με την προηγούμενη έκδοση. Οπότε, αν κατεβάσετε εσείς την 18 beta και την κρατήσετε στο κινητό σας μία εβδομάδα και μετά θέλετε να κάνετε downgrade, εάν πάτε να κάνετε downgrade, δεν θα μπορέσετε να κατεβάσετε το εφεδρικό αντίγραφο που έχει κρατήσει το iCloud από τα iOS 18, γιατί θα σας λέει ότι έχετε προγενέστερη έκδοση. Δηλαδή, αν θα γυρίσετε πίσω στο iOS 17.5.1, θα σας λέει ότι έχετε iOS 18 ουσιαστικά εφεδρικό αντίγραφο, οπότε εκεί θα υπάρξει πρόβλημα. Για να μπορέσεις να κατεβάσεις εύκολα και να μπορείς να κάνεις downgrade αν θέλεις, καλό θα ήταν να κάνεις πρώτα ένα εφεδρικό αντίγραφο στην προηγούμενη έκδοση και μετά να πας στην public beta. Αυτό λέει κιόλας επίσημα και η Apple στο official site της beta εκδόσεων, των beta εκδόσεων. Ότι καλό είναι να κάνεις πριν οποιαδήποτε beta, όπως επίσης πριν οποιαδήποτε αναβάθμιση, καλό είναι να κάνεις πρώτα ένα εφεδρικό αντίγραφο, γιατί πολλά συμβαίνουν γενικότερα κατά καιρούς. Οπότε καλό θα ήταν πριν κάνεις το οτιδήποτε να κάνεις πρώτα ένα εφεδρικό αντίγραφο ή σε iTunes ή σε iPhone Cloud και τα σχετικά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να την κατεβάσετε, αλλά έχει ταλαιπωρία να την κάνετε downgrade πάλι. Δεν θα χρειαστεί να την κάνετε όμως, καθώς όπως σας είπα δεν έχει προβλήματα. Και έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια τα οποία σίγουρα θα ήθελες να δεις και πολλοί από εμάς δεν κρατιόμαστε και θέλουμε να τα πάρουμε πρώτοι. Πολλά από τα πράγματα βέβαια που είδαμε στο iOS 18 δεν θα τα πάρουμε επίσημα στην Ελλάδα, τουλάχιστον για την ώρα. Επίσης, πολλά πράγματα τα οποία είδαμε γενικότερα δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Δηλαδή το Apple Intelligent που αλλάζει την Siri ουσιαστικά και μπαίνει το ChatGPT στην αναζήτηση στη Siri, αυτό δεν έχει έρθει ακόμα γενικότερα στις εκδόσεις beta, αλλά είναι να κυκλοφορήσει τον επόμενο καιρό. Εμείς βέβαια στην Ελλάδα ακόμα δεν θα το πάρουμε, καθώς υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Apple και τα προσωπικά δεδομένα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιτρέψει στην Apple επίσημα να το δώσει στην Ευρώπη. Αυτό γενικότερα θα πάει λίγο πολύ προς συζήτηση με την Apple και την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρουν μια χρυσή τομή για να το κυκλοφορήσει αυτό επίσημα η Apple. Αλλά λίγο υπομονή και να δούμε το πώς θα δουλέψει όλο αυτό. dimitjo.gr αλλά και Instagram μου χάνει νέα και tips για αυτό το πράγμα. Και γενικότερα να σε ενημερώσω όταν έχω την πληροφορία που θα χρειαστεί να μάθεις. Αυτά λοιπόν γενικότερα με τις beta εκδόσεις. Αν έχεις δει το βίντεο, αν δεν έχεις δει το βίντεο που παρουσιάζω την iOS 18 beta, developer beta που είχα κατεβάσει, πήγαινε να την τσεκάρεις. Δεν έχουν έρθει περισσότερα πραγματάκια στην public beta. Έχουν έρθει ίσως περισσότερες εφαρμογές που έχουν γίνει dark mode και οι εφαρμογές που δεν έχουν ακόμα αλλάξει σε dark mode έχουν γίνει λίγο πιο σκοτεινά τα εικονίδια στην public beta. Θα το τσεκάρεις αυτό γενικότερα αν την κατεβάσεις, θα το καταλάβεις. Γενικότερα δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος. Απλά ίσως αν θέλεις να την κάνεις ξανά επιστροφή πίσω, λίγο να σε ταλαιπωρήσει αυτό το πράγμα. Αν και όπως είπα, δεν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά θα σκεφτείς να κάνεις, καθώς άμα τη βάλεις μετά θα σε κομπλέ. Ένα πράγμα που με έχετε ρωτήσει και είναι πολύ ωραίο θέμα, είναι το ότι αν εγώ κατεβάσω την public beta, μετά θα μπορέσω να κατεβάσω την κανονική έκδοση iOS. Φυσικά και μπορείς. Γιατί από τις ρυθμίσεις γενικά και στις ενημερώσεις λογισμικού, θα μπορέσεις ουσιαστικά να απενεργοποιήσεις τις beta εκδόσεις. Δηλαδή, αν θα το ανοίξεις μετά την καρτελίτσα και πατήσεις iOS 18, μπορείς ουσιαστικά να απενεργοποιήσεις τις beta λήψεις. Οπότε, αν θα έρθει η επίσημη έκδοση του iOS 18 και εσύ έχεις απενεργοποιημένες τις beta λήψεις, τότε θα μπορέσεις ουσιαστικά να κατεβάσεις την επίσημη official έκδοση του iOS 18. Οπότε, δεν υπάρχει φόβος γενικότερα να την κατεβάσεις, καθώς μόλις έρθει η επίσημη έκδοση το Σεπτέμβριο, μπορείς πάλι να κάνεις ουσιαστικά reinstall την επίσημη official έκδοση και να φύγεις από τις beta εκδόσεις. Όπως εγώ κάνω κάθε χρόνο, τώρα ας πούμε εγώ είχα την developer beta, άνοιξα τις public beta εκδόσεις, έκανα update από την developer beta στην public beta έκδοση. Μόλις θα έρθει επίσημα το iOS 18, θα κλείσω τις public beta εκδόσεις και θα κάνω επίσημα update στην κανονική official iOS 18 έκδοση. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω λίγο να απομυθοποιήσετε κάποια πράγματα που είχατε για τις beta και να σας φύγει ο φόβος. Μπορείτε λοιπόν επίσημα και άφοβα να κατεβάσετε κι εσείς το iOS 18 public beta. Λίγο με την μπαταρία θα έχετε κάποια προβληματάκια, αλλά αξίζει τον κόπο πιστεύω, καθώς έχει πολύ όμορφα και ωραία πραγματάκια τα οποία πρέπει να δεις κι εσύ. Αν σου αρέσει όλο το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe, το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης να πας να κάνεις όλα αναλυτικά στην περιγραφή. Και φυσικά να πας κάτω στα σχόλια να γράψεις οτιδήποτε θέλεις να κάνουμε μια όμορφη και ωραία συζήτηση και να μου πεις αν έχεις κατεβάσει public beta, αν δεν έχεις κατεβάσει, ποιος είναι ο φόβος σου και γενικότερα να απομυθοποιήσουμε λίγο πολύ αν έχετε κάποιον άλλον φόβο που ίσως να μην απάντησα. Θα κάνουμε μια όμορφη συζήτηση στα σχόλια λοιπόν και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο,
να είστε όλοι καλά. Τρέχει διαγωνισματάρα στο Instagram με πανέμορφα και τέλεια πράγματα από την Belkin. Πας να τσεκάρεις λοιπόν για να προλάβεις και εσύ τον διαγωνισμό για να μην τον χάσεις. Ο διαγωνισμός τρέχει μία εβδομάδα από την ώρα που γίνεται αυτό το βίντεο.